Καλώς ήρθατε στο Puma Challenge Show. Είμαι η Δώρα Παντέλη και μαζί θα εξερευνήσουμε το μαγικό κόσμο της Puma. Το Puma Challenge Show ξεκινάει σήμερα κάπως απρόβλεπτα. Έχω σήμερα μια καλεσμένη έκπληξη από ένα χώρο που δεν το περιμένετε από μένα σίγουρα, καθώς με έχετε συνδέσει με το χώρο του αθλητισμού. Είπα σήμερα όμως να τολμήσω, καθώς είναι το πρώτο Puma Challenge Show, και να έχω μαζί μου έναν άνθρωπο από το χώρο της μόδας. Κάτια Ταραμπάγκο, καλώς ήρθες. Δώρα μου, καλώς σε βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ που είσαι εδώ και νομίζω ότι παντρεύεται πολύ όμορφα η Puma με τον κόσμο της μόδας τόσα χρόνια και δεν είναι τυχαίο που είσαι και εσύ ambassador πλέον της Puma. Σε βλέπω από πάνω μέχρι κάτω. Μόνο Puma, είμαι πια και εγώ μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί πέρα τα αθλητικά ρούχα που έχει για το γυμναστήριο, για οτιδήποτε, έχει πάρα πολύ ωραία αθλές ρούχα. Δηλαδή να βγεις βόλτα, να κάνεις έτσι ωραίες εμφανίσεις με ωραία χρώματα, είναι Puma, αγαπάω. Μου αρέσει αυτό που λες γιατί μου κάνεις πολύ ωραία πάσα, γιατί γι' αυτό είσαι και εδώ σήμερα. Θα κάνουμε ένα challenge να μας δείξεις τις δικές σου επιλογές από την καινούργια συλλογή της Puma. Okay. Αλλά δεν θα την γλιτώσεις τόσο εύκολα. Λέγεται challenge αυτή η εκπομπή για πολλούς λόγους. Πρώτα θα κάνουμε μια συνέντευξη. Εντάξει λοιπόν. Πώς είναι η καθημερινότητα ενός μοντέλου? Με λίγο φαγητό, με πάρα πολύ ύπνο, με πάρα πολύ γυμναστήριο. Κοίτα να δεις, είναι ένας χώρος ο οποίος γενικά σε θέλει να είσαι περιποιημένη, να είσαι φρέσκια, να είσαι υγιής, οπότε σίγουρα προσέχω τη διατροφή μου όσο μπορώ, αλλά πάντα υπάρχουν και τα cheat days, δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν ήσουν μοντέλο και έπρεπε να διαλέξεις να κάνεις ένα άθλημα, είσαι πιο μικρούλα, ποιο άθλημα θα διάλεγες? Θα διάλεγα το τένις που έκανα και πρωτοαθλητισμό κάποτε στο τένις, δεν τα κατάφερα πάρα πολύ καλά εκεί. Ή και η πασία, γιατί δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ τα άλματα. Θα μείνω στο τένις για να μπορούμε να σε ενισχύσουμε και με τα ρούχα της Puma. Ναι, εντάξει λοιπόν. Έχει βγει καινούργια κολεξιόν της Puma. Mm-hmm. Έχεις κάποια αγαπημένα κομμάτια? Mm-hmm. Για πες μας. Έχω αρχικά αυτά που φοράω λεοπάρ, που δεν φόραγα ποτέ λεοπάρ προσωπικά και χρώματα. Ξεκίνησα με την Puma να φοράω. Λατρεύω τη σειρά Snoopy γιατί είναι πάρα πολύ χουχουλιάρικη και μόλις την είχα δει και είχε βγει, μου είχαν πει ότι είναι παιδική μόνο, μου κάνανε πλάκα και μου τύπω «ΟΚΕΙ, θα δυνατήσω κι άλλο για να χωρέσω, δεν με ενδιαφέρει». Και από εκεί πέρα η έτσι πολύχρωμη σειρά έθνη που εντάξει, τη φοράς και κάνεις μπάμα από χιλιόμετρο. Mm-hmm. Είναι... Και τα international με τα κόκκινα και όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Ακριβώς. Αυτό το αγγελικό προσωπάκι μου να δεν με ξεγελάει, ήρθες εδώ για να... to be challenged, όπως λέμε, yes. για το σκοπό αυτής της εκπομπής. Οπότε, έχουμε τα χρονόμετρά μας. Πόσο δεν μπορώ να σου πω ακόμα, είναι έκπληξη. Θα δεις, πρέπει να ξεκινήσει. Έχουμε τα χρονομετρά μας. Έχουμε ένα μαγαζί γεμάτο ρούχα με την καινούργια συλλογή της Puma, αντρικά και γυναικεία. Και από σένα θέλουμε μια χάρη. Το challenge σήμερα είναι να μας φτιάξεις τρία διαφορετικά outfit. Το ένα για το γυμναστήριο. Okay. Ή όπου θες εσύ να πας να γυμναστείς. Το άλλο για να πας σε ένα casting. Ωραία. Και ένα ακόμα outfit για να βγεις βόλτα με το φίλο σου ή τις φίλες σου όταν μπορέσουμε να βγούμε με το καλό, να πάμε για καφέ ή να πάμε ακόμα και για ένα ποτό. Κάτια, είσαι έτοιμη για το δικό σου challenge? Είμαι. Λοιπόν, κορδόνια τα βλέπω δεμένα. Ναι, ναι. Ή περίπου δεμένα, δεν πειράζει, ναι, ναι. Ελπίζω να μην πέσεις. Έχεις 2 λεπτά στη διάθεσή σου να μας βρεις 3 outfit και ο χρόνος σου ξεκινάει από τώρα. Έφυγα.